Αυτά που ακούσαμε από τον Υπουργό, είναι το περιβάλλον των τελευταίων λίγων ετών στην Ελλάδα που διαδέχτηκαν την κρίση που όλοι γνωρίζουμε. Είναι αδιαφιλονίκητο, θεωρώ, ότι οι συνθήκε πλέον στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί και είναι και ο λόγο που εμεί, ω όμιλο επενδυτών, έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια επενδύσει στην Ελλάδα ένα νούμερο μεγαλύτερο των 500 εκατομμυρίων. Είναι ακριβώ οι συνθήκε. Που περιέγραψε ο Υπουργό, που μα έκαναν να δούμε ότι στην Ελλάδα η οικονομική κρίση δημιούργησε στην πραγματικότητα τεράστιε ευκαιρίε. Τα asset στα ελληνικά, τα οποία πέρασαν και έζησαν την κρίση τη δεκαετία αυτή, ε, αντιμετωπίστηκαν από όλου με πολύ φτηνέ τιμέ. Στην πραγματικότητα λοιπόν θεωρήσαμε ότι υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα να επενδύσει κανεί αγοράζοντα assets μεγάλη αξία σε φθηνότερη τιμή, τα οποία έχουν μια υπεραξία. Το παράδειγμα του πέμπτου πυλώνα, κατά τη γνώμη μου, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα. Διότι αν κανεί δει τι δύο τράπεζε αυτέ ω ξεχωριστέ οντότητε, θα δει ότι ήταν δύο τράπεζε όχι μόνο ε, με θέματα φήμη πολύ σοβαρά, όπω ήταν αυτό τη Αττική. Legendary yeah. δηλαδή, issues, δηλαδή τα οποία έπρεπε να δημιουργούσαν ένα περιβάλλον και ένα perspective πολύ αρνητικό. Αλλά τα οικονομικά των δύο τραπεζών αυτών και σήμερα, εχθέ, μέχρι εχθέ, θα έλεγα, ήταν τόσο κακά και σε τόσο ε, δύσκολη κατάσταση βρίσκονταν αυτέ που άρχισε κανεί να μιλάει για ενδεχόμενα πτωχεύσεων, bail-in, bail-out. Πότε επιτρέπεται το bail-in, πότε το bail-out και όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Βουλή, ε, τα οποία δημιούργησαν μια εικόνα ότι βρισκόμαστε ακόμα σε μια εποχή μεταγενε... προγενέστερη τη κρίσεω. Αυτή όμω ήταν η πραγματικότητα. Αυτέ οι δύο τράπεζε ε, αφέθησαν στην τύχη του προκειμένου να διασωθούν οι τέσσερι συστημικέ. Όταν. Και ήθελα να πω αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι ουσιώδε. Όταν καμιά φορά ρωτούν τελευταία διάφοροι τι σα έκανε να επενδύσετε στι δύο αυτέ τράπεζε, η απάντηση είναι μία και είναι προφανή και στηρίζεται στην ουσία στο ρυθμό αυτοανάπτυξη που περιέγραψε ο Υπουργό. Εμεί τι είπαμε, ότι δεν είναι δυνατόν μια οικονομία σε την Ελλάδα, αναπτυσσόμενη όσο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, που έχει ανακτήσει την επενδυτική τη βαθμίδα και επιθυμεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πολύ σημαντική ανάπτυξη όπω περιγράφει ο Υπουργό, να στηριχθεί σε μόνο τέσσερι τράπεζε. Ίσως δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει λιγότερε τράπεζε. Είναι... Όχι ίσω, είναι βέβαιο. Άρα θεωρήσαμε ότι είναι αδύνατον η οικονομία, έτσι όπω τη φαντάζεται η νυν κυβέρνηση, ο Υπουργό και ο Πρωθυπουργό, να στηριχθεί σε ένα τόσο περιορισμένο αριθμό τραπεζών. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι ενδιαφέρον να προσεγγίσει κανεί τράπεζε αυτέ τι δύο, οι οποίε ήταν και οι μεγαλύτερε, μικρότερε τράπεζε που, ε, που είχαν πρόβλημα και κοιτάξαμε και είδαμε υπό ποιε προποθέσει είναι δυνατόν αυτέ οι δύο να εξηγιανθούν. Θα διαπιστώσετε ότι δεν ήταν φτηνή άσκηση. Mm -hmm. δεν, δεν, θεωρούμε ότι αυτή η άσκηση τη διάσωση των δύο τραπεζών αυτών κόστησε λίγα χρήματα. Εμεί, σε ό,τι αφορά εμά, μόνο, δεν μιλάω για τον τού και το δημόσιο, ε, θα έχουμε επενδύσει συνολικώ 330 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα νούμερο Μικρό για ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και θα ήθελα να το τονίσω αυτό συγκρίνοντα με άλλε ιδιωτικέ επενδύσει στο, στο τραπεζικό σύστημα που είναι πολύ μικρότερε, αλλά όλοι τι γνωρίζουν και τι θεωρούν πολύ μεγάλε. Η δικιά μα, σε ό,τι αφορά δύο μικρέ περιφερειακέ τράπεζε, στην πραγματικότητα, αν τι αθρήσει κανεί, είναι 430 εκατομμύρια. Όμω το τελικό αποτέλεσμα δημιουργεί κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει ποτέ στην, στο τραπεζικό σύστημα τη Ευρώπη. Δύο τράπεζε οι οποίε τελούσαν και θα πω αργότερα αν ερωτηθώ τα συγκεκριμένα στοιχεία των δύο αυτών τραπεζών, γιατί αξίζει τον κόπο κανεί να, να τα θυμηθεί, θα έλεγα, ε, βρίσκονται σήμερα που έχει ολοκληρωθεί η νομική του συγχώνευση, και σήμερα μιλάμε για μία τράπεζα, δεν είναι πλέον Παγκρίτια και, και Αττική, αλλά μία τράπεζα με το όνομα Στην καλύτερη οικονομική θέση που θα μπορούσε να βρεθεί οποιαδήποτε τράπεζα, διότι είναι επαρκώ κεφαλαιοποιημένε, με 15% CTI. Τα κεφάλαιά τους δεν στηρίζονται καθόλου στον αναβαλλόμενο φόρο αλλά είναι κεφάλαια καθαρά μη οφειλόμενα σε κανέναν. Έχουν κόκκινα δάνεια μικρότερα του 3% και μια γεωγραφική διασπορά λόγω της συγχώνευσης αρκετά σημαντική και, και ε, παρεμβατική σε όλη την επικράτεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τράπεζα αυτή όπω έχει πλέον κεφαλαιοποιηθεί και θα κεφαλαιοποιηθεί με την ε, περχόμενη αύξηση των 750 εκατομμυρίων θα είναι σε θέση όχι μόνο να υποστηρίξει τη μικρή επιχειρηματικότητα που ούτως ή άλλως το έκανε σε επίπεδο Κρήτης και περιορισμένη η Αττική στο επίπεδο της ε, βορειότερης Ελλάδος αλλά να αυξήσει ουσιοδός τη δυνατότητα που έχει σε νέες εταιρείες οι οποίες στην Ελλάδα είναι πολλές και αρκετά που εχει σε νεες εταιρίες οι οποιες στην ελλαδα ειναι πολλες και αρκετα σημαντικου prospective να αναπτυχθούν όπω θα αναπτύσσονταν σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Να ακολουθήσει δηλαδή η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα το ρυθμό ανάπτυξη που έρευσε ο Υπουργό, που κατά τη γνώμη τώρα εμποδίζεται να το κάνει λόγω τη μη δυνατή πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.